Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εν ενεργεία και απόστρατοι που ταξιδέψατε από όλα τα μέρη της Ελλάδος, αγαπητοί φίλοι πρεσβευτές των Εθνικών Τμήματων Κύπρου, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Πολωνίας, Σερβίας και Γερμανίας που παρευρίσκεστε στο συνεδριό μας, αγαπητοί φίλοι της αστυνομίας, φίλες και φίλοι, εκ μέρους της τοπικής διοίκησης Κορινθίας, σας καλωσορίζω κι εγώ με τη σειρά μου, με ιδιαίτερη χαρά στο όμορφο Βραχάτι Κορινθίας, όπου πραγματοποιείται το 33ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς το γεγονός ότι το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα μας εμπιστεύτηκε τη διοργάνωση αυτού του συνεδρίου 19 χρόνια μετά από την πραγματοποίηση του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου το έτος 1998 στο Λουτράκι Κορινθίας. Σκοπός του συνεδρίου είναι αφενός μεν η προβολή του τόπου μας και αφετέρου να ανταμώνουμε και το διαχρονικό σύνθημα «Σέρβο περ αμικέκο», η πυρετόδια της φιλίας, να γίνει πραγματικότητα. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βάλαμε το πήχη ψηλά, υπερβάλαμε αυτούς και εκτιμώ ότι μέχρι σήμερα τα έχουμε καταφέρει. Το δικό σας χαμόγελο και η θερμή χειραψία που ανταλλάξαμε κατά την υποδοχή σας αποτελεί για μας την μεγαλύτερη ικανοποίηση. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλω να κάνω στους χορηγούς του συνεδρίου μας, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν με ιδιαίτερη χαρά. Είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζουν. Γιατί χωρίς τη δική τους στήριξη, υποστήριξη, το συνέδριό μας θα ήταν φτωχότερο. Τα εύσημα όμως πρέπει να απονείμω στον οικοδεσπότη του συνεδρίου μας, τον Δήμο Βέλου Βόχας, για την άψογη συνεργασία που είχαμε, αλλά και στο προσωπικό, και στη διοίκηση του ξενοδοχείου Αλκιών, όπου σήμερα φιλοξενούμαστε και πραγματοποιείται το συνεδριό μας. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς το πρόσωπό τους, η τοπική διοίκηση Κορινθίας θα τους θυμίσει στο πέρας της σημερινής εκδήλωσης και στην τελετή λήξη του συνεδρίου. Σας ευχαριστώ θερμά και σας εύχομαι καλή διαμονή. Έχω ιδιαίτερη τιμή να σας καλωσορίζω στις εργασίες του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου μας. Είναι μια αισιόδοξη μέρα για την Ένωσή μας και σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Φιλία, εθελοντισμός και αλληλεγγύη είναι οι αξίες πάνω στις οποίες χτίσαμε την εικόνα κύρους για την Ένωσή μας. Καινοτόμες δράσεις που έφεραν διεθνείς διακρίσεις. Στόχος όλων μας, ο κοινωνικός προσανατολισμός της Ένωσής μας και οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκδηλώνεται από το Ελληνικό Τμήμα και τις τοπικές διοικήσεις διέπεται από την κυρίαρχη αντίληψη που επιβάλλει μια ένωση ανθρώπινη, κοινωνική και αποτελεσματική. Υπερασπιζόμαστε τις αξίες του πολιτισμού μας, τις αξίες του Σέρβο περ αμικέκο, τις αξίες της παγκόσμιας ειρήνης και τα δικαιώματα των παιδιών. Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να είναι θύμα των μνημονίων και εμείς, έχοντας σαφή επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η χώρα μας, αγκαλιάζουμε την κοινωνία. Βρισκόμαστε με υπευθυνότητα δίπλα στους συναδέλφους και όλοι μαζί μπορούμε για μια μεγαλύτερη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Μοιραζόμαστε μαζί σας τις δράσεις μας και η μεγαλύτερη ανταμοιβή των προσπαθειών μας είναι η εμπιστοσύνη σας και οι συνεχείς διακρίσεις του Ελληνικού Τμήματος σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, όπως είδατε και στο βίντεο που προηγήθηκε. Προσφέραμε ενισχύσεις από το κοινωνικό κεφάλαιο σε πολύτεκνες οικογένειες και σε μέλη μας που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας. Διοργανώσαμε εθελοντικές αιμοδοσίες. Επιδοτούμε τη συμμετοχή των μελών μας για την παρακολούθηση σεμιναρίων στον Κύπρο της Γερμανίας. Διοργανώσαμε εκδηλώσεις για τους μικρούς μας φίλους και εκδρομές, εκδρομικές εξορμήσεις για τα μέλη μας. Συνεργαζόμαστε με τη UNICEF και αναπτύξαμε δράσεις για τα συνόδευτα προσφυγόπουλα και το τράφικινγκ. Ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη διοργανώνοντας ημερίδες με θέμα ενδοοικογενειακή βία κατά της μάστιγας των ναρκωτικών και της ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο. Λειτουργούμε ένα δίκτυο ξενώνων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Χίο και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι
Γιατί τόσο η πολιτική όσο και η φυσική ηγεσία του σώματος μας παραχώρησαν το οίκημα του πρώην αστυνομικού σταθμού Νυμφαίου στη Φλόρινα και δημιουργήσαμε έναν εκπληκτικό ξενώνα, το IP House Νυμφαίου. Στον εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς χώρο της μακεδονικής και πάντοτε ελληνικής γης, όπως τόνισε ο κύριος Αρχηγός, και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Δεν περίμενα αυτή την έκπληξη. Θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό εκτός πρωτοκόλλου να πω δύο σκέψεις. Υπηρετώ την ελληνική αστυνομία 36 χρόνια. Υπηρετώ τις αξίες της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών 29 χρόνια. Σήμερα θα κάνω μια μεγάλη δημόσια ομολογία, προσπαθώντας να καταλάβω τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύομαι και διοικώ το σώμα. Αισθάνθηκα ότι οι αξίες της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είναι αυτές που καθοριστικά επηρέασαν στον ανθρωποκεντρικό τρόπο διοίκησης της ελληνικής αστυνομίας από τον ομιλούντα. Δεν ξέρω το αποτέλεσμα της αρχηγίας μου αν θα είναι θετικό ή αρνητικό. Ένα είναι βέβαιο, ότι οι αξίες της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με επηρέασαν καθοριστικά στον τρόπο που σκέπτομουν και σκέπτομαι και αποφασίζω να διοικήσω το σώμα της ελληνικής αστυνομίας, την ύψιστη τιμή που επεφύλαξε σε μένα η πολιτεία αλλά και η καλοτυχία της υπηρεσιακής μου διαδρομής. Είμαι ευγνώμων που γνώρισα την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών από πολύ νέος αξιωματικός και την υπηρετώ αδιάλειπτα, πιστεύω, κοντά 30 χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πανασολογιότατε, εδεσιμότατε εκπρόσωπε του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Κορίνθου κυρίου Διονυσίου, κύριε Γενική Γραμματέα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Εισαγγελέα, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Κορίνθου, κυρία Πρόεδρε της UNICEF Ελλάδος, κύριε εκπρόσωποι συνδικαλιστικών φορέων, εν ενεργεία και εν αποστρατεία συναδέλφων, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επιτρέψτε μου, συνυπηρέτες των αξιών της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Επιτρέψτε μου καταρχήν να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών για την πρόσκλησή τους και την ευκαιρία που μου έδωσε να βρεθώ απόψε εδώ μαζί σας, στην τελετή έναρξης του 33ου Πανελληνίου Συνεδρίου. Να βρεθώ μαζί σας για λίγο, δυστυχώς, καθώς οι υπηρεσιακές μου υποχρεώσεις επιβάλλουν να βρίσκομαι αργά το βράδυ απόψε στη Θεσσαλονίκη. Όμως, έστω και για αυτό το λίγο χρονικό διάστημα, θα ήθελα να μοιραστώ κάποιες απλές σκέψεις μαζί σας, χωρίς να μακρηγορήσω και να ξοδέψω χρόνο από τους άλλους ομιλητές και κυρίως από τον κύριο Γενικό Γραμματέα που με κοιτά με αδημονία. Κυρίες και κύριοι, είμαστε μέλη του αστυνομικού οργανισμού, ενός οργανισμού που ανεξαρτήτως της οπτικής υπό την οποία ο μέσος άνθρωπος αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα, ουδής δύναται να αμφισβητήσει ότι διαχρονικά αποτελεί το βασικότερο ίσως παράγοντα διασφάλισης της συνοχής και της ομαλής κοινωνικής οικονομικής ζωής κάθε οργανωμένης κοινωνίας, οποιαδήποτε συντεταγμένης κοινωνίας. Ειδικά σε αυτές τις ταραγμένες εποχές της διεθνούς αναστάτωσης, της οικονομικής δυσπραγίας, των μεταβολών στους συσχετισμούς δυνάμεων, σε αυτές τις εποχές του ισλαμικού φονταμελισμού, της έξασης της τρομοκρατικής δράσης, της αφισβήτησης των δομών και των αξιών της κοινωνίας, της επικοινωνιακής αμεσότητας και της τεχνολογικής εξέλιξης, με τα καλά αλλά και τους κινδύνους τους, οι θεσμικές αρχές επιβολής του νόμου, τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, δεν αντιμετωπίζονται πλέον ως αναγκαίο κακό. Ο αστυνομικός θεσμός σε κάθε οργανωμένη δημοκρατική κοινωνία αντιμετωπίζεται ως θεμελιώδη σταθερά, στην οποία προσβλέπουν και από την οποία απαιτούν η πολιτεία και οι πολίτες να διαμορφώσει, διασφαλίσει ένα σταθερό περιβάλλον ομαλότητας και προστασίας που θα τους επιτρέψει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις δυσκολίες και να δώσει ελπίδα και προοπτική στο μέλλον τους.
Είμαστε λοιπόν υποχρεωμένοι, ως μέλη του ευρύτερου αστυνομικού οργανισμού, να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις, στις απαιτήσεις, στις προσδοκίες της χώρας, της κοινωνίας και των πολιτών, ανεξαρτήτως βαθμού θέσης και ιδιότητας υπό την οποία ασκούμε ο καθένας ή καθεμιά τα καθήκοντά μας. Έχουμε χρέος, χρέος εθνικό και κοινωνικό, να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για αυτό το σκοπό. Όμως για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στο χρέος μας, για να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τη συνοχή της κοινωνίας, για να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, πρέπει πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι να διαφυλάξουμε την δική μας συνοχή, τη δυναμική μας, τη δυνατότητα και την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Πρέπει δηλαδή όχι μόνο να διατηρήσουμε ως αστυνομικός οργανισμός την προληπτική και κατασταλτική επιχειρησιακή μας δυναμική, αλλά να διαμορφώσουμε και ένα ευρύτερο φάσμα δεδομένων και προϋποθέσεων που είναι απολύτως απαραίτητα για την υποστήριξη της εθνικής και κοινωνικής μας αποστολής. Η εξωστρέφεια προς την κοινωνία, η κατανόηση, η συνεργασία και η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης μεταξύ αστυνομίας και πολιτών, η σύπραξη διοίκησης και συνδικαλιστικών φορέων του προσωπικού, στο πλαίσιο βεβαίως του σεβασμού των θεσμικών τους ρόλων για την αναζήτηση λύσεων και την εκδήλωση πρωτοβουλειών, διευκόλυνσης του προσωπικού και επίλυσης δίκαιων και ρεαλιστικών αιτημάτων. Η ενδυνάμωση των επαγγελματικών δεσμών, της υπηρεσιακής συνεργασίας και των διυπηρεσιακών ή διαπροσωπικών επαφών με τις αστυνομίες άλλων χωρών και το προσωπικό τους. Και η συμμετοχή όλων στην κοινή προσπάθεια βελτίωσης ή διαμόρφωσης συνθήκων αποφόρτισης και ανακούφισης του προσωπικού του σώματος από την καθημερινή στρεσογόνο και ψυχοφθόρα προσπάθειά του, αποτελούν ορισμένες από τις βασικές αυτές προϋποθέσεις. Εξαιρετικά σημαντικές στο πλαίσιο αυτό είναι οι πρωτοβουλίες που αναπτύσσει επί 51 χρόνια πλέον το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, μέσω της ευρείας κοινωνικής, πολιτιστικής και ανθρωπιστικής του δραστηριότητας τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής εντάσσεται βεβαίως και η αξιοποίηση, όπως προείπε εύστοχα ο κύριος Καραπατάκης, των νοικημάτων στέγασης πρώην αστυνομικών υπηρεσιών, με πλέον πρόσφορο παράδειγμα εκείνο του πρώην αστυνομικού σταθμού Νυμφαίου στη Φλόρινα, για τη δημιουργία ξενών φιλοξενίας, εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικού. Δεσμευόμεθα ως ελληνική αστυνομία ότι θα συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια και σε άλλες περιοχές με την παραχώρηση και άλλων χώρων σε όμορφους τόπους για να έχουν τη δυνατότητα οι συνάδελφοί μας. Πρόκειται ασφαλώς για χαρακτηριστική περίπτωση αμοιβαίας ύπαρξης ενός ανεξάρτητου οργανισμού όπως το Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών με την Ελληνική Αστυνομία, προς όφελος του προσωπικού και κατ' επέκταση προς όφελος της κοινωνίας. Βέβαιος πως η πολυετής και ουσιαστική δραστηριότητα του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών θα εξακολουθήσει να προσφέρει στους Έλληνες αστυνομικούς δυνατότητες επαφής και επικοινωνίας με ξένους συναδέλφους. Πως θα συνεχίσει να παρέχει στον αστυνομικό οργανισμό ένα ακόμα πεδίο έκφρασης και συμμετοχής στην κοινωνική καθημερινότητα. Και εν τέλει πως θα συνεχίσει να συμβάλλει στην εξωστρέφεια και τη διαμόρφωση μιας νέας σύγχρονης προοπτικής για την ελληνική αστυνομία. Εύχομαι καλή επιτυχία σε εργασίες της Γενικής Συνέλευσης και σε όλους τους παρευρισκόμενους υγεία και καλοτυχία και δύναμη, ώστε να συνεχίσουμε καθένας από τη δική του πλευρά και με το δικό του ρόλο την κοινή μας προσπάθεια. Μια προσπάθεια που δεν είναι άλλη από την εξασφάλιση καλύτερων υπηρεσιών στη χώρα, στους πολίτες, στους συναδέλφους μας, την ισχυροποίηση των δεσμών φιλίας, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των αστυνομικών όλου του κόσμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Λεπτό, κύριε Αρχηγέ. Παρακαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Εκτελεστικού Συμβουλίου της IPA για την προσφορά του επίσημου αναμνηστικού λαβάρου της Ένωσης προς τον κύριο Αρχηγό. Να
Ποταμπίδη. Ο Γιώργος ο Κατσαρόπουλος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους που με μίλησε στην Διεθνή Ένωση Αστυνομικών και ουσιαστικά με έβαλε και στα βαθιά νερά της διοίκησης του λογαριασμού του τότε ΛΑΜΔΕΑ, σήμερα του Επαγγελματικού Ταμείου. Οπότε του χρωστώ ευγνωμοσύνη πραγματικά, γιατί είμαι πολύ περήφανος που έκανα πολλούς φίλους μέσα από τη Διεθνή Ένωση Αστυνομικών. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος αρχηγός, συγγνώμη, ο κύριος αρχηγός υπερβάλλει όπως πάντα, γιατί έχει πολύ μεγάλη καλοσύνη μέσα του και αναγνωρίζει τους συνεργάτες του. Εγώ θέλω να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για το πολύ σημαντικό ρόλο που έπαιξε ως πρόεδρος στο ΛΑΜΔΕΑ, του Επαγγελματικού Ταμείου που όλοι γνωρίζετε και που ξέρετε ότι είναι το αύριο για όλους τους ένσπουλους. Ειλικρινά σε ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι, συνηθίζω συνήθως στις ευχές μου να μην εύχομαι τύχη στους ανθρώπους, αλλά να είναι καλότυχοι. Εύχομαι όλοι να είστε και να καλότυχοι στη ζωή σας και στην εξαιρετική σας ζωή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αρχηγό, για τη συνεργασία. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν είναι σωστό να μονοπολεί ο αρχηγός. Οι τιμές όλες ανάγονται στους αστυνομικούς, τους οποίους έχω την τιμή απόψε να εκπροσωπώ εδώ. Σε όλους τους Έλληνες αστυνομικούς. Την Παρασκευή είχε το συνέδριο υπό ΑΣΑ. Συγγνώμη, ναι, καλά το λέω, την Παρασκευή. Τηλεφωνηθήκαμε λοιπόν το μεσημέρι τι ώρα θα πάμε. Και του λέω, αρχηγέ, μην ξεχάσεις, έχουμε και το συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών. Όπου μου λέει, πότε. Του λέω, αρχηγέ μου, είναι τη Δευτέρα. Μου λέει, πετάω στην Θεσσαλονίκη. Ήμουν λοιπόν ένας από αυτούς που συνέβαλαν στο να αλλάξει την ώρα πτήσης ο αρχηγός και να δεχθεί αυτή την τιμή που πραγματικά του ανήκει. Γιατί η προσφορά του είναι σημαντική όχι μόνο στο το εθνικό, στο τοπικό τμήμα της Διεθνούς Έκθεσης, αλλά και στην ελληνική αστυνομία και επιτρέψτε μου και στην ελληνική κοινωνία. Κοιτάξτε, στο 31ο συνέδριο που έγινε στη Χαλκιδική είχα έρθει κουτάβι τότε, μη γνωρίζοντας πρόσωπα και καταστάσεις, περισσότερο για να υπηρετήσω την θεσμική ιδιότητα που μου είχε αναθέσει η πολιτεία. Εκεί γνώρισα ανθρώπους που είχα πάρα πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Το τρίπτυχο αλληλεγγύη, εθελοντισμός, φιλία είναι ένα τρίπτυχο πάρα πολύ σημαντικό που έχει, αν θέλετε, όχι απλά διαχρονική αξία, αλλά είναι το α και το ω για να στηθεί μία συγκροτημένη, πειθαρχημένη κοινωνία. Στο δεύτερο συνέδριο που έγινε στη Ζάκυνθο και είχα την τιμή πάλι να παραβρεθώ, το επιδίωξα να παραβρεθώ. Εκεί λοιπόν ευχήθηκα στη δυνατότητα που μου δόθηκε στο χαιρετισμό να τριτώσει το καλό. Είμαι λοιπόν καλότυχος κύριε αρχηγέ γιατί τρίτωσε το καλό. Εύχομαι να υπάρξει η ευκαιρία να είμαι και στο επόμενο, αν ο Θεός το θελήσει. Κυρίες και κύριοι, όταν την δεύτερη χρονιά μίλησα με τον κύριο Καραπατάκη, του εξήγησα ότι για μας την πολιτική αλλά και τη φυσική ηγεσία ακούστηκε εξάλλου, αποτελεί σημαντικό βοηθό και συνεργάτη αυτή η προσπάθεια. Ξέρετε,
Η ελληνική αστυνομία, το είπα και προχθές το Σάββατο, σε μια μεγάλη εκδήλωση που έκανε η φιλαρμονική της ελληνικής αστυνομίας, σε ένα κατάμεστο θέατρο, 700-800 άνθρωποι παρακολούθησαν αυτή την συναυλία, είπα ότι η ελληνική αστυνομία δεν είναι μόνο καταστολή. Πρωτίστως είναι κοινωνική αποστολή. Είναι κοινωνικός ο ρόλος της Ελληνίδας και του Έλληνα αστυνομικού. Και μάλιστα ο Έλληνας και η Ελληνίδα αστυνομικός είναι δίπλα στον αδύναμο, στον κατατρεγμένο και φτωχό πολίτη. Αυτοί έχουν ανάγκη της βοήθειας του Έλληνα και της Ελληνίδας αστυνομικού. Αυτό λοιπόν που κάνει το ελληνικό τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών είναι να βοηθάει, να στηρίζει και να ενθαρρύνει αυτό ακριβώς, να οικοδομηθούν σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα στο σώμα της ελληνικής αστυνομίας και την ελληνική κοινωνία. Και οι δύο πρόεδροι, τόσο ο κύριος Κατσιαμάγκας όσο και ο κύριος Γερακαράκος, με έχουν ακούσει σε συνέδρια συνδικαλιστικά, να τονίζω ότι αν θέλουμε πραγματικά να αλλάξει η εικόνα της ελληνικής αστυνομίας, ένα και μόνο τρόπο έχουμε. Εξωστρέφεια. Να μας γνωρίσει ο κόσμος, να σας γνωρίσουν οι Έλληνες πολίτες. Να σας γνωρίσουν και αυτή η εμπιστοσύνη που έτσι και αλλιώς επιδεικνύουν στα πρόσωπά σας και στη στολή σας, να ενδυναμωθεί, να ισχυροποιηθεί, να ενισχυθεί και γιατί όχι να φτάσει σε ένα βαθμό τέτοιο που να θεωρείται ο Έλληνας αστυνομικός όχι ο μπαμπούλες για να φάει ο μικρός ή η μικρή, αλλά ο συμπαραστάτης εκεί που τον έχει ανάγκη σήμερα, ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό και συνοικία, και δόξα τω Θεώ στα 2-2,5 χρόνια που είμαι συνοδοιπόρος με τη φυσική ηγεσία, έχουμε κατακτήσει το να είμαστε παρόντες εκεί που μέχρι χθες δεν ήμασταν. Θα μπορούσα να σας πω και άλλα, να ευχηθώ μέσα από καρδιάς, ολόθερμα κύριε Πρόεδρε, και σε εσάς αλλά και στον οικοδεσπότη μας, κάθε επιτυχία στο συνέδριό σας και εύχομαι και ελπίζω στην πενταετία να μου δώσετε και εμένα ένα μυστικό όπως του κύριου Αρχηγού. Να είστε καλά. Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω κι εγώ το Προεδρείο του Εθνικού Τμήματος της Διεθνής Ένωσης Αστυνομικών για την πρόσκλησή του να συμμετέχουμε και να απευθύνουμε χαιρετισμό στο 33ο συνέδριό σας, διότι με αυτόν τον τρόπο διατηρούμε, θεωρώ, ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας και συνεργασία με το φορέα σας. Το υπηρετώ δια της φιλίας που είναι το σήμα κατά τεθέν μιας παγκόσμιας εμβέλειας Ένωσης Αστυνομικών είναι σήμερα παρά ποτέ περισσότερο επίκαιρο, γιατί έρχεται να υπηρετήσει την αδύρετη αναγκαιότητα της συνεργασίας, της εμπέδωσης σχέσεων εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης τόσο μεταξύ των αστυνομικών όσο και των πολιτών, και μάλιστα σε μια εποχή που τα σύνορα έχουν καταπέσει και η μετακίνηση των πληθυσμών είναι αδιάκοπη. Καλωσορίζουμε όλους στην Παύλιο Εκκλησία της Κορίνθου. Εκ μέρους του ευχόμαστε για το συνεδριό σας να έχει καλή επιτυχία και εσείς στη ζωή σας να έχετε την προστασία του Θεού και την ευλογία των Αγίων στο ευθυνοφόρο πράγματι και πολύ σημαντικό έργο σας. Σας ευχαριστούμε που τιμήσατε το θεσμό της Εκκλησίας, διότι όπως είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε, παντού όπου πηγαίνετε, τιμάτε το θεσμό της Εκκλησίας, όχι μόνο την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά και ως παροχέα της χάριτος και της ευλογίας του Θεού. Να είστε πάντοτε όλοι καλά.